Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ. Έρχονται Τετάρτη 19 Ιουνίου, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Προπόληση εισιτηρίων videomusicawards.gr. We go green. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο Mad for Fashion και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για celebrity outfits, για μαλλιά, νύχια, τα πάντα ό,τι αφορά την μόδα και την ομορφιά. Σήμερα γρήγορο outfit check. Είμαι καλεσμένη σε ένα wine tasting, σε ένα φεστιβάλ άλλωστε που γίνεται κάθε χρόνο, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Και για αυτήν την έτσι περίσταση έχω επιλέξει να φορέσω ένα φούξια που είναι πάρα πολύ τάση αυτό το χρώμα φέτος, ειδικότερα και μετά την ταινία της Barbie. Φούξια λοιπόν blazer, το οποίο είναι μεσάτο και αρκετά μακρύ, το οποίο έχω συνδυάσει με ένα απλό λευκό πουκάμισο που όλες μας έχουμε ένα. Εν τω μεταξύ, το ταγέρι μου είναι αρκετά μακρύ, ούτως ώστε να μην χρειάζεται και να χωρέσει και κάτι άλλο. Και ασφαλώς το έχω συνδυάσει με την αγαπημένη μου Eros by Jouba, η οποία είναι κόκκινη και πολλές φορές φοβόμαστε την μίξη κόκκινο και ροζ, αλλά να ξέρετε ότι φέτος είναι πάρα πολύ τάση και γενικά νομίζω ότι είναι και μια καλή παρότριτση, ούτως ώστε να, έτσι, να τολμάμε να κάνουμε πολλούς χρωματικούς συνόμους συνδυασμούς. Πάμε να κάνουμε ένα συνόμιο και όλα δεν σας είπα πού μπορείτε να βρείτε τις τσάντες μου. Τις τσάντες μου μπορείτε να τις βρείτε είτε μέσω του Instagram, είτε μέσω του e-shop, byjouba.com και να είστε κι εσείς πάρα πολύ trendy. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν και πριν πάμε να δούμε το hot fashion trend της ημέρας, θέλω να σας υπενθυμίζω πως το καλοκαίρι έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και τι θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Taekwondo, το Mad Video Music Award 2024 από την ΔΕΗ. Με τη στήριξη λοιπόν του μεγάλου χορηγού, τη ΔΕΗ, για τέταρτη συνεχεία χρονιά, το Mad VMA αποκτά ένα πράσινο πρόσημο και δίνει μια μεγάλη αγκαλιά στο περιβάλλον με τις δράσεις τους. Για δεύτερη χρονιά, τα Mad Video Music Award 2024 από την ΔΕΗ μας προσκαλούν μια μέρα νωρίτερα στο The VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, το οποίο θα είναι στο εξωτερικό χώρο του Taekwondo. Θα υπάρχουν διάφορα stands, μουσική, φαγητό, brands που αγαπάμε, τέλος πάντων μην το χάσετε. Αυτό θα γίνει, όπως σας είπα, μία μέρα πριν τα VMA, δηλαδή την 3η 18 Ιουνίου. Για να μην τα χάσεις όλα αυτά, πήγαινε γρήγορα και κλείσε και εσύ το εισιτήριό σου μέσω του www.videomusicawards.gr. Αυτό ήταν λοιπόν για το VMA, hot fashion trend και μιας και είπαμε ότι το καλοκαίρι έρχεται, ειδικά τώρα και κάνει πολύ ζέστη. Ήρθε η ώρα να φορέσουμε τα platform sandals μας. Τι είναι ουσιαστικά σανδάλια, αλλά τα οποία είναι πολύ πιο ψηλά. Έτσι δίνουν μια αρκετά girly, ένα αρκετά girly ύφος, συνδυάζονται πραγματικά με τα πάντα. Έτσι κάνω λίγο Barbie Brats. Μπορείτε να το φορέσετε με σορτσάκια, φουστίτσες, τζιν, πραγματικά ταιριάζουν με όλα και συν είναι άνετα γιατί τα βραδινά μας καλοκαίρια, τα καλοκαιρινά μας, όχι συγγνώμη, τα βραδινά μας καλοκαίρια, συγγνώμη, θέλουμε να βγαίνουμε, να περνάμε ωραία και να χορεύουμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε και τη σημερινή μας καλεσμένη. Επιστρέψαμε λοιπόν και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Η καλεσμένη μας λοιπόν ασχολείται πολλά χρόνια με το χώρο της μόδας. Εμείς βέβαια τη γνωρίσαμε μέσω της συμμετοχής της στο My Style Rocks, αλλά θα μας τα πει όλα η ίδια. Ας υποδεχτούμε λοιπόν την Δανάη Ντανάκα. Γεια σου Δανάη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που βρήκες το χρόνο και ήρθες και μας θυμάσαι με την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Για πες μου, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε γενικά? Λοιπόν, σε καλή φάση γενικά. Καλό είναι αυτό. Ανοίγει τώρα και ο καιρός σιγά σιγά, οπότε ανοίγει και φτιάχνει διάθεση.
Εμείς με την οικογένειά μου έχουμε και δύο καταστήματα με vintage ρούχα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε τώρα είναι η αλλαγή σεζόν, βάζουμε καινούργια ρούχα, κάνουμε διαλογή, τις νέες συλλογές. Και παράλληλα κάνω εγώ και του Art and Industry το upcycling, οπότε φτιάχνω και για εκεί καινούργια ρούχα και για τους πελάτες μου. Τέλεια, άρα δεν έχεις χρόνο, δεν προλαβαίνεις γενικά, αλλά είναι ωραίο και δημιουργικό. Μπράβο, πολύ ωραία. Είπες βέβαια ότι και η οικογένειά σου έχει δύο καταστήματα με έτσι vintage ρούχα. Πώς μπήκε γενικά όμως η μόδα στη ζωή σου? Λοιπόν, μπορώ να πω εγώ ότι από πολύ μικρή ονειροπολούσα ότι θέλω κάποια στιγμή να δουλέψω σε αυτό το χώρο. Ήθελα να ασχοληθώ μικρή και με το modeling και με το σχέδιο μόδας. Κατάφερα να κάνω και τα δύο. Έχεις και τα προσόντα, ναι. Και ένα μεγάλο εφαλτήριο ήταν και οι γονείς μου, που είναι σε αυτό το χώρο. Ο παπάς μου ήταν με στρατιωτικά είδη, η μαμά μου με vintage, η γιαγιά μου η Ολλανδέζα από τα 60 στο Άμστερνταμ είχε ξεκινήσει τη δουλειά και ανοίξαμε τα καταστήματά μας εδώ στην Αθήνα πριν 10 χρόνια και μπορώ να πω ότι τότε έκανα σταδιακά τα πρώτα βήματα που η ενασχόλησή μου ήταν κυρίως με τη μόδα, με τα ρούχα, αλλά πάνω στην οικολογική μόδα και έτσι ξεκίνησε μετά και η ιδέα για το Art and Industry που είναι ένα brand που έχω κάνοντας upcycling σε vintage ρούχα. Προσπαθώντας να προσφέρω στην αγορά ιδιαίτερα κομμάτια με οικολογικό χαρακτήρα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε για το δεύτερο part, γιατί έχω και πολλές ερωτήσεις να σου κάνω και σχετικά με το brand σου, αλλά και γενικά για όλη την βιώσιμη μόδα. Θέλω όμως πρώτα να μου πεις, εμείς όπως είπαμε, σε γνωρίσαμε μέσω του My Style Rocks. Πώς και έτυχε να συμμετάσχεις και τι κρατάς από όλη αυτή την εμπειρία? Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Εμείς είχαμε κορίτσια από το My Style Rocks το 1 που έρχονταν. Η Ιβόνη, η Ραμόνα, όσες γενικά μείναν στο φινάλε, έρχονταν, ήταν πιστές πελάτησές μας. Ξενίζανε από την καλύτερη γι' αυτό. Και μου λέγανε τα κορίτσια, μπορείς να το προσπαθήσεις κι εσύ, είναι ωραίο το παιχνίδι, καλά τα ρούχα έχεις εσύ άπειρα, μπορείς να πας. Αλλά εγώ ήμουν πιο ντροπαλή για τα φώτα αυτά να μπω στην τηλεόραση, στο φακό. Αλλά ήμασταν φίλες με τη Φωτεινή την Τράκα, η οποία κέρδισε κιόλας το δεύτερο My Style Rocks. Και ήταν και εδώ πέρα. Ήταν και εδώ πέρα, ναι. Τέλεια. Και άλλη φίλη μου χαίρεται εδώ πέρα από το My Style Rocks, παρεμπιπτόντως. Ποια? Η Τάνια Κοφινιώτη. Ναι, αμέ. Ναι, από τότε είμαστε κολλητές. Τέλεια. Και το δοκίμασα κι εγώ. Είχα και το αβαντάζ με τα ρούχα. Έφερνα ολόκληρες βαλίτσες με ρούχα για όλα τα κορίτσια εκεί πέρα. Καλή. Εντάξει, εμένα σκοπός μου ήταν να πάω να κάνω διαφήμιση πάνω στα vintage και στα upcycling ρούχα που έχουμε. Θεωρώ ότι το έκανα αυτό. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό, πολύ πιεστικό το πρόγραμμα. Δεν θα το ξανά έκανα, άμα με ρωτάς. Ναι. Ωραία, αλλά εντάξει, κρατάς ένα καλό... Αυτό, κρατάω τις καλές αναμνήσεις και έχω πάρει πράγματα. Αλλά όσο εκεί, δεν θα το ξανά έκανα. Πιστεύεις όμως ότι μέσα τη συμμετοχή σου έτσι βοήθησες και τον κόσμο να είναι πιο συμφιλειωμένος με το eco-friendly / vintage ρούχο? Εγώ τότε, ήταν και πριν 6 χρόνια, έχει λίγο διαφορά. Έχει λίγο διαφορά, από την άποψη ότι ακόμα και η παραγωγή και οι κριτές είχαν άλλη άποψη για τα οικολογικά ρούχα και για τα vintage. Οπότε αυτό που ήθελα εγώ να περάσω το μήνυμα, υπήρχε λίγο εμπόδιο σε αυτό στην τηλεόραση, αλλά είδα ότι μετά δέχτηκαν περισσότερη μεγάλη αγκαλιά άλλες παίκτριες που πήγανε να αντιπροσωπεύσουν αυτό. Αλλά θεωρώ το κομμάτι της διαφήμισης για τα vintage και για τα οικολογικά έγινε, γιατί τα μαγαζιά γίνανε πιο ευρέως γνωστά μετά το My Style Rocks. Μπράβο. Οπότε είμαι ευχαριστημένη. Μπράβο. Και νομίζω και εγώ έχω μια εταιρεία, ξέρω, με τσάντες και το sustainability είναι πολύ μεγάλο μέρος και νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος στο sustainability, βέβαια, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτό το concept. Τόσο καλά, όχι. Δεν είναι ακόμα τόσο ενημερωμένος όσο στο εξωτερικό.
Ναι, και ναι. Πολλές φορές ξέρεις, και η νεοτροπία του Έλληνα είναι «Α, δεν θα φορέσω κάτι που έχει φορέσει κάποιος άλλος» ή «Α, είναι βρώμικο». Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, πίστευσέ με, ειδικά πιο παλιά. Τώρα σιγά σιγά γίνεται λίγο πιο ομαλή μετάβαση στο second hand σε σχέση με παλιά. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός, δεν ήξερε καλά τι ήταν. Πλέον ενημερώνεται κιόλας και πλέον δίνει και ευκαιρία στο χρησιμοποιημένο, έχει πολύ καλύτερη ποιότητα, είναι πιο ιδιαίτερα κομμάτια, θα είσαι μοναδικός φορώντας το. Οπότε υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε αυτό. Μάλιστα, ναι. Για μίλησέ μου για το upcycling και για το brand σου. Λοιπόν, το brand μου λέγεται Art and Industry. Το ξεκίνησα το 2017 και κύρια πηγή έμπνευσης πίσω από το brand είναι η ανάγκη να μειωθεί το ποσοστό των πορημάτων λόγω των περισσευόμενων υφασμάτων. Πράγμα κιόλας το οποίο ενισχύει στην κλιματική κρίση την οποία διανύουμε. Οπότε σκέφτηκα από τα ελαττωματικά ρούχα που έχουμε πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω ώστε να συνεχιστεί ο κύκλος τους. Και αυτή είναι η όλη φιλοσοφία πίσω από το brand μου, το οποίο πιστεύω πολύ, το αγαπάω πολύ και είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Μπράβο. Και πού μπορούμε να βρούμε τα κομμάτια σου? Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε στα δύο μας καταστήματα. Μπορώ να πω και τα ονόματα. Βεβαίως, καλά. Το Kilo Shop και το Concepts of Art and Industry. Okay. Και μπορείτε να βρείτε επίσης στο Μπόρο, στο κατάστημα, ένα concept store το οποίο είναι εκεί και ένα άλλο concept store στο, στην Αστυπάλια. Wow, τι ωραίο νησί κιόλας. Ναι, είναι τέλειο. Ναι, και είναι πάρα πολύ πάνω στην ανακύκλωση και τη βιωσιμότητα αυτό το σωστά. Νησί, οπότε είναι τέλειο σαν κόμβο. Σούπερ. Βλέπεις όμως ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο, έτσι. Τι πιστεύεις, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στο awareness, θα μπορούσαμε να το πούμε. Σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι πλέον θεωρείται μόδα το να φοράς vintage ή second hand ή οικολογικά ή βιώσιμα ρούχα. Πάντα βοηθάει. Ό,τι είναι στη μόδα πάει και πιο μπροστά. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί πλέον με διάφορους νόμους που έχει θεσπίσει τον περιορισμό των επιπτώσεων των ρυπογόνων βιομηχανιών και πλέον βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αναγραφή περιβαλλοντικών πληροφοριών πάνω στην ετικέτα των ρούχων, ας πούμε, στη μείωση της συσκευασίας, ότι προωθεί την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση και αυτό σίγουρα βοηθάει επίσης όταν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει η αγορά της μόδας. Οπότε γίνεται και μεγαλύτερο awareness στο κοινό. Ναι. Στην Ελλάδα αργούμε λίγο, έχουμε ακόμη πλαστικά καλαμάκια, αλλά στα ναι, κλασικά στην Ελλάδα αργούμε για τα πάντα. Αλλά ευελπιστώ κιόλας ότι από άποψη οικονομικού κιόλας είναι κάτι που σαν επιλογή συμφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί μακροπρόθεσμα, άμα ψωνίζεις κάθε τρεις μήνες που έχει έκπτωση σε μια μεγάλη αλυσίδα fast fashion, άμα στο τέλος κάθεις και προσθέσεις όλα τα ποσά που έχεις δώσει, τα οποία είναι μπορεί μικροποσά, αλλά στο τέλος μαζεύεται ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, το οποίο θα μπορείς να το επενδύσεις σε κάτι πολύ καλύτερης ποιότητας που θα κρατήσει και πολύ περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί η γρήγορη μόδα και όλες δεν βασίζεται στην ποιότητα, οπότε πιο γρήγορα θα σου χαλάσει το ρούχο και μετά είναι πεταμένα λεφτά στα αλήθεια. Τέλος πάντων, ναι. Θέλω να μου πεις 5 fashion συνδυασμούς και άμα μπορεί να είναι και από upcycled κομμάτια που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πάρα πολύ in fashion φέτος το καλοκαίρι. Ωραία. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε να το κάνεις αυτό οποιοσδήποτε, αν θέλει, έχει κάτι στην καρδαρόμπα του το οποίο το έχει βαρεθεί, ας πούμε, να το μεταποιήσει. Με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν πλέον και πολλά σεμινάρια που μπορείς να πάρεις μέρος. Ακόμα και εμείς προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία για όποιον θέλει. Θα πω τώρα, like, τι είναι outfits best for the summer. Μάξι φόρεμα με sneakers, για να μπορείς να κάνεις και τις βόλτες σου. Δεν θα πω ότι είναι ποτέ out of fashion the little black dress. Ένα καλό κοστούμι,
πάνω κάτω σετ. Βλέπουμε πολύ ότι πλέον το σετ είναι στη μόδα. Είτε είναι σε σόρτς με πουκάμισο, είτε κοστούμι, σακάκι με παντελόνι. Είναι πολύ κλασάτο. Και θα πω κάτι πολύ διαχρονικό. Το τζιν και το απλό λευκό μπλουζάκι. Μπορείς να τα συνδυάσεις όπως θέλεις, it's never wrong. Τέλεια, νομίζω ότι μας υπερκάλυψες και ναι. Τώρα πριν πάμε όμως στο break, θέλω να πεις πώς φαντάζεσαι τη Δανάη σε 5 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση είναι κάτι το οποίο εννοείται δεν μπορώ να ξέρω, αλλά αν μπορώ να βάλω πάλι όνειρα μπροστά και να σχεδιάζω το μέλλον μου ωραία, θα ήθελα να γίνει ακόμα πιο γνωστό το brand μου, με περισσότερες συνεργασίες και σε άλλα καταστήματα. Ίσως ανοίξω ένα δικό μου φυσικό κατάστημα μια μέρα και να εδραιωθεί και το e-shop μου. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρεις και ανυπομονούμε να τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν και εδώ έχουμε τη Δανάη στην παρέα μας. Δανάη, είσαι έτοιμη να παίξουμε? Αμέ. Don't think it. Ξεκινάει τώρα. Εγώ βέσαι sneakers. Sneakers. Κουστούμι ή φόρεμα? Φόρεμα. Αιωνία φαν του μπόχο ή σύγχρονα αξεσουάρ με sneakers? Μπόχο πάντα. Orange is the new black ή floral αποχρώσεις? Floral αποχρώσεις. Γυαλιστερές παγιέτες ή animal prints? Γυαλιστερές παγιέτες, αν και κανένα από τα δύο για μένα. Ιαπωνικά κιμονό ή μακριά που κάμισα? Ιαπωνικά κιμονό. Ψιλοκάβαλα με σάτα παντελόνια ή skinny jeans? Ψιλοκάβαλα. Λευκή μπλούζα με τζιν παντελόνι ή blazer με παντελόνι φούστα? Blazer με παντελόνι φούστα. Χρωματιστά δεμάτινα ή έτσι το τζιν εμφάνιση? Έτσι το τζιν εμφάνιση. Μπράβο, Δανάη, μπράβο. Ήσουν καταπληκτική, τα κατάφερες. Είσαι μία από τις μόνες που τα έχουν καταφέρει. Οι υπόλοιποι σταματάνε γύρω στο 6-7 για την έργη. Μπράβο, σημαίνει ότι είσαι αποφασίστηκε και ξέρεις τις επιλογές σου και μπράβο που κέρδισες την αγάπη μας ακόμη παραπάνω δηλαδή. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που γενικά έτσι ήρθες και μας επισκέφτηκες και μοιράστηκες όλα αυτά τα ωραία που κάνεις. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνεις και χρειαζόμαστε και περισσότερες νέες επιχειρηματίες που να έχουν αυτό το πράσινο, οικολογικό way of thinking. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία μας συζήτηση σήμερα. Και βλέπω ότι κι εσύ είσαι ένα κορίτσι το οποίο έχεις τέτοιες βλέψεις και με το δικό σου brand σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα κάνουμε collab. Αμέ. Γιατί όχι. Αμέ, τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Καλημέρα. Thank you. Το δικό μας επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά μην ανησυχείτε γιατί έχουμε πάλι ραντεβού αύριο στις 7 για να μιλήσουμε για πολύ πολύ μόδα. Είμαι η Σέμπλε και σας φιλώ γλυκά.